Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά. Το Πάσχα είναι 2 Μαΐου, Κυριακή 2 Μαΐου. Αν μπορείς να απευθύνεις το ερώτημα, απευθείας. Γεια σας, κυρία Παγώνη, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Παγώνη, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Χρόνια καλημέρα. Πολλά, κυρία Παγώνη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, υγεία, κύριε Πρόεδρε. Καλό Πάσχα, υγεία. Κυρία Παγώνη, 2 Μαΐου, καλό Πάσχα. Μην τρέχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, να το περιμένουμε. Έχουμε και απόκριες ακόμη, σωστά. Καλά, η απόκριση είναι κοντά στι απόκριες τώρα. Καθαρά Δευτέρα, τι θέλετε. Καθαρά Δευτέρα, τι θέλετε. Θα έχουμε ανοίξει. Θα δούμε. Έχουν φταίω εγώ. Μόνη της τα λέγει. Το θα δούμε ισχύει και για το Πάσχα, δηλαδή. Λοιπόν, κυρία Αναστασοπούλου, να τα πάρουμε σιγά-σιγά, γιατί πετρέχετε πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, απλώς ξέρουμε τις απαντήσεις, κυρία Παγώνη. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Τέλος πάντων, ας τα βάλουμε σε μια σειρά, να ξεκινήσουμε από τη μετάλλαξη καταρχάς και αυτό το νέο δεδομένο που διερευνούμε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το θέμα της μετάλλαξης, θέλει ψυχραιμία, ηρεμία, δεν επηρεάζει προς το παρόν. Δεν υπάρχουν δεδομένα, ανακοινώθηκαν προχθές από την Οξφόρδη για τη μετάλλαξη του ιού. Γνωρίζουμε όλοι ότι και οι κορονοϊοί και οι υπόλοιποι ιοί έχουν μεταλλάξεις. Αυτό το ξέρουμε. Μέχρι τώρα, επιστημονικά, δεν υπάρχει θέμα με τη μετάλλαξη. Προχωρούμε με τα εμβόλια, ξεκινάμε εμβολιασμούς. Ναι, άρα λέτε εσείς ότι το εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και στη χώρα μας σε μερικά 24 ώρα, πιάνει και αυτή τη μετάλλαξη. Προς το παρόν δεν έχουμε στοιχείο ότι δεν... ότι δημιουργούνται προβλήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ομάδα που ασχολείται και θα δει την αντίδραση των αντισωμάτων κλπ. Και αν υπάρχει κάτι νεότερο θα μας το ανακοινώσουν. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όμως, κυρία Παγώνη, από τα έως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, αν αυτή η μετάλλαξη, γιατί έχουν υπάρξει και άλλες, κάνει τον ιό πιο μεταδοτικό ή αν όπως ακούσαμε χθες επηρεάζει περισσότερο τα παιδιά. Έχουμε τέτοια στοιχεία? Δεν υπάρχει στοιχεία για τα παιδιά. Υπάρχουν μόνο στοιχεία ότι υπάρχει μία επιθετικότητα γύρω στο 75% για τους μεγαλύτερους, αλλά και αυτό ακόμα προσπαθούν να το δούνε και να το μελετήσουν. Όπως προσπαθούν, υπάρχει μία ομάδα ακόμα της εταιρείας Pfizer που θέλει να δει μήπως, γιατί υπάρχουν προτάσεις πάνω σε αυτό, το εμβόλιο της Pfizer γίνει σε μία δόση και όχι σε δύο. Μείνετε όπως είστε, κυρία Παγώνη, για να διορθώσουμε το Skype. Κλείστε το τηλέφωνο σας για να σας ξανακαλέσουμε και να γίνει σωστά η συζήτηση, γιατί τώρα δεν σας βλέπουμε, μόνο σας ακούμε. Πάντως, αυτή η είδηση ήταν αρκετή προκειμένου για μία ακόμη φορά να προκληθεί πανικός, όπως είδαμε. Και να μας δείξει και ψυχολογικά, παιδί μου. Αυτό, ναι. Και στα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια πάρα πολύ ευαίσθητα, εννοείται, γιατί όπως αισιοδοξήσει, σου έρχεται η απεσία. Ναι, δεν είναι το καλύτερο. Τώρα εκεί που πας να πεις ότι να κάνουμε την αρχή να πάμε να το αντιμετωπίσουμε, να σου λέει μετά ήρθε η μετάλλαξη και μετά θα ψάχνουμε να βρούμε version 2 τώρα. Ναι, δηλαδή είναι σαν το πρόγραμμα που παίρνουμε στον υπολογιστή. Παίρνεις το προϊόν το πρώτο, αλλά μετά κάθε χρόνο έρχεται η ανανέωση. Να, τη βλέπουμε την κυρία Παγώνη. Μηχανήματα είναι αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ωραία. Ερώτηση τώρα. Η απάντηση ποια είναι στο ερώτημα αν ο ιός είναι πιο μεταδοτικός με αυτή τη μετάλλαξη? Εάν ο ιός είναι πιο μεταδοτικός, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε καλύτερα και να προσέξουμε μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλες αυτές τις μέρες να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ελπίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα η ιστορία της μετάλλαξης. Ήδη έχουν πάρει μέτρα στα αεροδρόμια. Είδατε ότι σε καραντίνα από 3-5 μέρες έχουν πάει στα 10 μέρες, ότι πρέπει να γίνουν εμβολιασμοί. Εμβολιασμοί, λέω, τεστ πριν έρθουν στην Ελλάδα και τεστ μετά το δεκαήμερο. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι σωστές και έτσι πρέπει να γίνει για να ξέρουμε ακριβώς ο κόσμος που θα έρθει στη χώρα μας, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ας πούμε ότι έρχεται η μετάλλαξη. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Παγώνη? Κύριε Πορτοσάλτε, δεν θα σημαίνει τίποτα. Θα σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στα μέτρα και πολύ πιο προσεκτικοί. Συνεχίζουμε με τους εμβολιασμούς, οργανώνουμε τους εμβολιασμούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Μπορεί δηλαδή να χρειαστούν, επειδή το είπατε περίπου πριν, και να εφαρμοστούν σκληρότερα μέτρα, ή μπορεί να χρειαστεί να παρατείνουμε το lockdown που έχουμε εδώ και εβδομάδες? Εάν ενημερωθούμε από τα αποτελέσματα που θα έχουν αυτή τη στιγμή που γίνονται, ότι πρέπει να πάρουμε αυστηρότερα μέτρα γιατί είναι όντως πολύ πιο επιθετικός ο ιός, βεβαίως θα τα πάρουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει. Τι είδους μέτρα δηλαδή θα είναι αυτά?
Περισσότερες μέρες σε lockdown, λογικό είναι αυτό, μεγαλύτερη προσοχή από σε αυτούς που θα έρχονται στο εξωτερικό, από το εξωτερικό. Πώς και επιπλέον. Πώς ακούτε, μισό λεπτό για να μην φύγουμε από αυτό, πώς ακούτε συναδέλφους σας που λένε ότι και με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με το δεδομένο ότι πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η κινητικότητα κατά τη διάρκεια των γιορτών, πρέπει το lockdown να παραταθεί μέχρι και τις 20 Γενάρη. Οι συνάδελφοί μου το λένε αυτό γιατί έχουμε μεγάλη αύξηση υλικού φορτίου. Και δεν το έχουμε μόνο στην Αττική και στη Βόρεια Μακεδονία, το έχουμε γενικά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Και γι' αυτό, όπως ξέρετε, συνεχίζουν να υπάρχει ο αριθμός των κρουσμάτων που νοσηλεύονται πάνω από 2.000. Συνεχίζουν να υπάρχουν διασωληνωμένοι, συνεχίζουν να υπάρχουν τα κρούσματα. Και μην νομίζουμε ότι επειδή εχθές είχαμε αυτό τον αριθμό των κρουσμάτων που είναι μικρός, είχαμε κάνει μόνο 11.000 τεστ. Όταν κάνεις 11.000 τεστ, δεν μπορείς να συγκρίνεις με τα τεστ που έχουμε κάνει 35.000 και με τον αριθμό των κρουσμάτων που είχαμε τότε. Άρα στις 7 Ιανουαρίου το βρίσκεται δύσκολο να αρχίσουν να ανοίγουν σιγά σιγά κάποιες περιοχές της οικονομίας? Κυρία Αναστασοπούλου, ειλικρινά σας μιλώ, αν το πω αυτή τη στιγμή, δεν θα είμαι σοβαρή. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι μέρες, πώς θα συμπεριφερθούμε τις γιορτές όλοι. Έχει μεγάλη τα σημασία σχολεία, αυτό. Κυρία Παγώνη, συζητήστε για τα σχολεία. Βλέπω ότι όπως είναι η αντίδραση στην οικονομία, είναι και για τα σχολεία. Θέλουν οι άνθρωποι να ανοίξουν τα σχολεία, να πάνε τα παιδιά σχολείο για να μπορούν να δουλέψουν και εκείνοι. Υπάρχει θέμα, σοβαρό θέμα. Λογικό είναι, κύριε Πορτοσάλτη, που αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Δηλαδή, άνθρωποι, ζευγάρια που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούν να, και εργάζονται με τον υπολογιστή τους, δεν μπορούν, δεν δικαιολογούνται από την εταιρεία τους, δεδομένου ότι το παιδί είναι στο σπίτι. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι το παιδί είναι στο σπίτι. Και το παιδί στο σπίτι δεν μπορεί και να μείνει. Είναι ειδικά για τα μικρά παιδιά. Δημιουργούνται προβλήματα και στο ίδιο το παιδί. Το θέμα όμως δεν είναι πώς μας αρέσει και τι πρέπει να κάνουμε. Είναι τι θα γίνει με τα αποτελέσματα των παραμέτρων που θα έχουμε. Αν πραγματικά στα 15 μέρες έχουμε τον αριθμό των κρουσμάτων που είχαμε χθες και λιγότερο, εάν έχουμε λιγότερους θανάτους, λιγότερους διασωληνωμένους, δεν το συζητάμε. Εάν όμως έχουμε περισσότερους, εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να ανοίξουν σχολεία, άρα να ανοίξουν καταστήματα? Άρα εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας, συνεπώς. Άλλη μια φορά... Έχει μεγάλη σημασία αυτό και μεγάλη σημασία ο αριθμός των τεστ. Το έχουμε πει από την αρχή, σαν ΕΙΝΑΜ και σαν Ομοσπονδία, ότι τα τεστ έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μπορεί να γίνει γρήγορα η χνηλάτιση και μπορεί να περιοριστεί. Η Δυτική Αττική έχει πολύ υψηλό υλικό φορτίο. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν να εργαστούν εκεί, γυρίζουν μετά στην υπόλοιπη Αττική. Άρα λέτε, κυρία Παγώνη, ότι το lockdown σε Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο μπορεί να συνεχιστεί και μετά την Παρασκευή, γιατί ήταν για μία εβδομάδα? Βεβαίως μπορεί να συνεχιστεί, εξαρτάται από τα δεδομένα που θα έχουμε τις μέρες εκείνες. Δεν αποκλείεται όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν καταλάβατε όλοι, είναι τόσο επιθετικός αυτός ο ιός και τόσο μολυσματικός, που αυτό θα το ζήσεις όταν είσαι σε ένα νοσοκομείο. Βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όρθιοι, έρχονται με απλά συμπτώματα και σε δύο μέρες διασωληνώνονται. Ραδαία επιδείνωση. Εκεί συνειδητοποιείς τι συμβαίνει. Για να πάμε λίγο, πριν πάμε στα γιορτινά τραπέζια, μία ερώτηση σε σχέση με αυτό το νέο δεδομένο της μετάλλαξης. Υπάρχει περίπτωση τα μοριακά τεστ που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας να μην ανοιχνεύουν αυτή τη μετάλλαξη? Προς το παρόν, τουλάχιστον αυτά που είπανε και μας ανακοινώσανε, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν βγει κάτι νεότερο τις επόμενες μέρες. Είναι δύο μέρες η ιστορία, δύο-τρεις μέρες. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Άρα αυτή την εβδομάδα γίνουν... δηλαδή θα ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που έχει συμβεί. Πιστεύω, ναι, οι μεταναλύσεις πάνε γρήγορα. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τις αντιδράσεις των σωμάτων, θα τα δούμε όλα αυτά. Και θα μας ενημερώσουν. Λοιπόν, τώρα γιορτινά τραπέζια. Απευθύνεται συνεχώς σε κλήσεις όλοι οι γιατροί να μην υπάρξουν μετακινήσεις και ενώσεις οικογενειών και φίλων. Τι φοβάστε, κυρία Παγώνη? Την ενδοοικογενειακή μετάδοση. Αφού το έχουμε πει εδώ και 25 μέρες αυτό. Ειλικρινά, εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο που θέλει να βγει, να διασκεδάσει, να πάει στις οικογένειές τους. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσει το εξής. Είπανε έως 9 άτομα. Αυτό όμως το έχουν πει πριν ένα μήνα.
πριν ένα μήνα τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς και έτσι. Πιστεύαμε ότι θα έχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων και το λέγαμε όλοι. Δυστυχώς όμως αυτά δεν έχουν γίνει. Η μείωση είναι πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ άρα προσεκτικοί. Άρα το έως 9 άτομα έχει κίνδυνο, κυρία Παγώνη. Οι δύο οικογένειες φυσικά, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν συμφωνείτε ούτε με τις δύο οικογένειες εσείς δηλαδή. Μία οικογένεια τα άτομα που είναι και τίποτα άλλο, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν παίζουμε τώρα με όλα αυτά. Εδώ βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ είμαι μαζί σας, κύριε Παγώνη. Απλώς το λέω ότι και από άλλους συναδέλφους σας αφήνεται να εννοηθεί ότι άλλη μία οικογένεια, εν πάση περιπτώσει που υπάρχει μια επικοινωνία και γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν βλάπτει. Η άλλη οικογένεια, ότι είναι στα επιτρεπτά, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Η άλλη οικογένεια έχει έρθει σε επαφή με και με κάποια άλλη. Εδώ μιλάμε για μετάδοση από κάποιον ασυμπτωματικό που μπορεί να μεταδώσει σε όλους εκείνη την ημέρα. Αυτό πρέπει να καταλάβει κάποιος. Θες πάντως, κυρία Παγώνη, όταν ρωτήσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, που ήταν εδώ στην εκπομπή μας, γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση, μας είπε ότι είμαστε απάνθρωποι και ότι αυτό πέρασε και από την Επιτροπή. Δηλαδή ότι η Επιτροπή ενέκρινε αυτό το έως 9 άτομα. Ισχύει αυτό? Δεν ξέρω τι ενέκρινε η Επιτροπή. Εγώ ακούω τα μέλη της Επιτροπής όμως, τα οποία λένε ότι καλά είναι κάθε οικογένεια να είναι μόνη της. Όποιος μένει δηλαδή στο σπίτι, αυτή. Όποια όσοι μένουν στο σπίτι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχει γίνει τόσο θέμα τώρα. Όταν εκείνες τις μέρες που όλοι θα τρώμε στο σπίτι μας, κάποιοι άλλοι θα φοράνε τις φόρμες για ώρες, θα παλεύουν με τις ζωές ανθρώπων μέσα στα νοσοκομεία, δεν θα κάνουν ρεβεγιό στο σπίτι τους, δεν θα τρώνε στο σπίτι τους και επιπλέον δεν θα ξέρουν όταν βγάλουν τη φόρμα και φύγουν από το νοσοκομείο να πάνε στο σπίτι τους αν θα μεταφέρουν τον ιό ή όχι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Πριν από λίγο με τον Άρη συζητούσαμε και υπάρχει σήμερα και στον τύπο ότι υπάρχουν πληροφορίες πως διοργανώνονται κάποια πάρτι από 30 έως 100 άτομα και μάλιστα με rapid test. Δηλαδή ότι για να πας να μπεις μέσα σε αυτό το σπίτι θα κάνεις ένα rapid test και μετά θα μπαίνεις. Αυτό πως το ακούτε? Αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί μπορεί μεν να υπάρχει μία ασφάλεια, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό που μπορεί. Οι επόμενες έχουμε πει ότι είναι μέχρι 14 μέρες. Επομένως και τι έγινε αν έχει κάνει το τεστ. Μπορεί σε δύο μέρες να κάνει το τεστ και να είναι θετικό. Τώρα, εγώ θέλω να ακούσω από εσάς, κυρία Παγώνη, αν θα εμβολιαστεί το σύνολο του υγειονομικού δυναμικού της χώρας. Κύριε Πορτοσάλτε, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τώρα. Μας παίρνουν συνέχεια όλοι οι δημοσιογράφοι τηλέφωνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να πούμε από την Παρασκευή που ξεκινήσαμε και φτιάχνουμε τις καταστάσεις στα νοσοκομεία, όχι ποιοι άλλοι θα εμβολιαστούν, τι θα κάνουν οι γιατροί. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Λοιπόν, πρέπει να είναι. Είναι κατανοητό. Ο ασθενής θέλει να ξέρει τι θα κάνει ο γιατρός του. Όχι τι θα κάνει ο καθένας. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Παγώνη, πρωτίστως η υγειονομική της πρώτης γραμμής. Δηλαδή εσείς που είστε μέσα. Σωστό. Στα νοσοκομεία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν φτιάξαμε σε κάθε νοσοκομείο τις λίστες. Το όνομά μου υπάρχει μέσα, μπορεί να ελεγχθεί. Δεν έχω να κοροϊδέψω κανέναν. Πότε θα εμβολιαστείτε εσείς, κυρία Παγώνη? Όποτε μας φέρουν τα εμβόλια στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω πότε θα το φέρουν. Θα εμβολιαστείτε όλοι, ας πούμε, στο δικό σας νοσοκομείο? Εμείς, κύριε Πορτοσάλτε, έχουν δηλώσει, να σας πω, το 45% στο νοσοκομείο γεννηματάς. Αυτή ήταν η πρώτη λίστα που έφυγε. Λίγο, μικρό ποσοστό. Δηλαδή το 55% λέει ότι δεν θα εμβολιαστεί, κύριε Παγώνη. Ένα λεπτό. Ήταν η πρώτη λίστα που έφυγε από γευματινές ώρες. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε δύο ώρες να φτιάξουμε μία λίστα 2.500 ατόμων. Έφυγε η πρώτη λίστα. Ακολουθεί και δεύτερη λίστα με τους υπόλοιπους οι οποίοι θα δηλώσουν για να εμβολιαστούν και νομίζω ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα είναι οι πρώτοι που θα είναι στις λίστες και να προχωρήσουν. Μισό λεπτό, κυρία Παγώνη. Μισό λεπτό. Είναι σαφές το ερώτημα. Υπάρχουν συνάδελφοί σας στο νοσοκομείο γεννηματάς οι οποίοι λένε πως δεν θέλουν να εμβολιαστούν? Από ό,τι ξέρω, όχι. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, άρα θα εμβολιαστεί το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού. Νοσηλευτές, γιατροί. Πιστεύω ότι θα εμβολιαστεί, ακούστε, σε ένα νοσοκομείο, εκτός από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, υπάρχει και το υπόλοιπο προσωπικό. Είναι διοικητικοί, είναι άλλες ομάδες. Πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι? Πρέπει και εκείνοι. Πιστεύω ότι όλοι θα εμβολιαστούν. Ναι. Δεν έχουν πρόβλημα. Αν μου επιτρέπετε, έχω μια ερώτηση υποθετική. Υποθετική και δεν μιλάω για το δικό σας νοσοκομείο σε καμία περίπτωση. Που δεν είναι το πρόβλημά μου το νοσοκομείο. Είναι συνολικά. Μπορεί να εργάζεται ένας υγειονομικός πρώτης γραμμής
στο κρατικό νοσοκομείο, στο ιδιωτικό νοσοκομείο, να εργάζεται χωρίς να είναι εμβολιασμένος, ναι ή όχι? Κατά την προσωπική μου άποψη δεν πρέπει να μην έχει εμβολιαστεί, κύριε Πορτοσάλτε. Επειδή όμως ο εμβολιασμός δεν μπορεί στον καθένα να είναι υποχρεωτικός, ναι, όπως ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν συνειδητά όλοι μας θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό θα μπορώ να σας απαντήσω που θα πάρουμε τις λίστες σε λίγες μέρες στην ΕΙΝΑΠ από όλα τα νοσοκομεία και θα έχουμε ακριβή αριθμό και ακριβή συμμετοχή. Σας ρώτησε όμως ο Άρης, εσείς μπορείτε να είστε και να εργάζεστε στην πρώτη γραμμή της μάχης με στις εντατικές, με συναδέλφους σας που δεν έχουν δεχθεί να εμβολιάζονται? Κυρία Αναστασοπούλου, θέλετε να σας πω κάτι? Υποχρεωτικά σε κανένα δεν μπορείτε να πείτε να εμβολιαστεί. Εγώ δεν θα ήθελα. Την προσωπική σας γνώμη δεν ρωτάμε, πρέπει, κυρία Παγώνη. Δεν πρέπει. Σας είστε, είπα, δεν εγώ, πρέπει. Εγώ για άλλη μία φορά θα πω συγχαρητήρια, κυρία Παγώνη. Κάθε φορά τα ίδια της λέει. Όχι, όχι. Εγώ ακούω τις απαντήσεις της. Αν διαφωνώ, δεν κρύβω τη διαφωνία μου. Όμως όταν συμφωνώ, και συμφωνώ γιατί υπερθεμάτισε η ίδια και είπε ότι δεν πρέπει υγειονομικός να εργαστεί σε μονάδα πρώτης γραμμής χωρίς να έχει εμβολιαστεί. Το εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, προφανώς. Όπως ξέρετε, το δεν υποχρεωτικός αυτό είναι σωστό. Δεν υποχρεωτικός. Θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Πορτοσάλτε, που είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να ξεκινήσει καμπάνια, όπως είχε ξεκινήσει για τους εμβολιασμούς της γρίπης και για τον εμβολιασμό της νόσου COVID-19, γιατί νομίζω ότι αργήσαμε. Πρέπει να συγχρόνως να ξεκινήσει καμπάνια και για τον κόσμο και για τα μέσα στα νοσοκομεία. Έπρεπε, λέτε, να ήμασταν έτοιμοι ως προς αυτό. Έπρεπε ήδη, ήδη να ξεκινήσουμε. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως ξέρετε, ότι αν έρχεται κάτι καινούριο, όσο και να μιλάμε οι υπόλοιποι και μάλιστα επιστημονικά που οφείλουν να το κάνουν οι γιατροί και θα το κάνουν, ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται. Ναι. Δεν σημαίνει ότι κύριε είναι Παγώνη, κάτι και πρέπει να πάει. Τελευταίο ερώτημα. Έτσι. Υπάρχει η πιθανότητα κάθε χρόνο, όπως κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης, να έχουμε από εδώ και στο εξής και το εμβόλιο για τον κορονοϊό? Ελπίζουμε να μην γίνει, αλλά ακόμα αυτό δεν έχει αποδειχτεί. Περιμένουμε τις μελέτες. Να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες συνεχίζονται οι ομάδες που ασχολούνται με το θέμα του εμβολιασμού. Mm-hmm. Ασχολούνται να δουν ακόμα, σας είπα και στην αρχή, εάν πρέπει να συνεχιστούν δύο δόσεις ή μία δόση. Και αυτό θα δούνε και πολλά άλλα πράγματα. Όπως επίσης, οι εμβολιασμοί θα γίνουν από πάνω από 16 ετών και πάνω. Ήδη γίνονται μελέτες, ξεκίνησαν για κάτω από 16 ετών, που είναι και αυτό σημαντικό να δουν τι θα γίνει. Και για τις ομάδες των εγγύων που θα πρέπει σε συνεννόηση με τους γυναικολόγους τους να δουν αν θα κάνουν το εμβόλιο ή όχι. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα, κυρία Παγώνη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.